Συνελληνές μου, είμαι μπροστά σε ένα δημοσίευμα που δηλώνει στο Τέξας θρήνο και οργή αποκαλύψεις για τον Έλληνα Μακελάρη. Μας, ένας νεαρός, 17 χρονών, τον λέει Έλληνα Μακελάρη. Καλά ρε παιδιά, συγγνώμη. Τώρα του Αμερικανάκη έγινε Έλληνας, για να καταλάβω. Δηλαδή όταν πήγε στην Αμερική έγινε Αμερικανός. Και στην Αμερική είναι Αμερικανή, ε? Μάλιστα. Τώρα που έγινε Μακελάρης, έγινε Έλληνα. Για εξηγήστε μου λίγο. Α, είναι Έλληνα τώρα. Δηλαδή, όταν πάει κάποιο στη Γερμανία και γεννιέται στη Γερμανία που, 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 ήδη στα χρόνια μα είδαμε τη γελιότητα όλων των αποστατικών καθεστώτων να εμφανίζεται στην Ελλάδα ένα ουρακουτάκο και να του δίνουν ελληνικό έννομα, ελληνικό, χαζάρικο έτσι, δεν υπάρχουν ελληνικά ονόματα. Εμεί οι Έλληνε δεν έχουμε. Έχουμε όλε τι γελιότητε των χαζάρων του Βυζαντίου και όλων των γελίων υπαθρόπων των θρησκειών. Δεν έχουμε τίποτα εμεί δικό μα. Όλα τα ονόματα του είναι οι δαίμονέ του. Τι δουλειά έχουμε εμεί με αυτού. Με όλο το σόι του Αβραάμ, του Γιαχβέ και αυτού του Γήφτου. Τι δουλειά έχουμε εμεί με αυτόν. Όμω μα τα έχουν επιβάλει και τα φοράμε. Τελικά, για να καταλάβω. Ο Μητσοτάκη είναι Εβραίο, αλλά επειδή ήρθε και με παλιά χαρτιά όπω το φτιάχναν στου Δημάρχου, έτσι κάνανε πάντα. Φυτέμα τον Εβραίο, να φανταστείτε ότι το χωριό του Παπαντρέου, του Γέρου, δεν πάει ούτε ακόμα και σήμερα μονοπάτι. Αλλά τελικά εκεί γεννήθηκε ο Γέρο, ναι, έχει σπιτάκι εκεί. Μα δουλεύουν ρε ψηλό Είναι Έλληνα αυτή, ε. Ενώ αυτό ο Μακελάρη τώρα το Αμερικανάκι που δεν ξέρουμε τι είναι, επειδή έχει ένα όνομα Δημήτρη, Τζίμι, τώρα τον κάναμε Δημήτρη. Είναι Έλληνα, ε! Είδατε τελικά. Δεν ξέρω, είναι κατά το δοκούν. Πρέπει να το δείτε έτσι ακριβώ όπω το λέω εγώ. Από πού είναι Έλληνα, δεν παιδιά, ο άνθρωπο αυτό. Έλληνα σημαίνει άνθρωπο. Έλλην σημαίνει άνθρωπο όπω έχω ξαναπεί. Αυτό δεν είναι άνθρωπο. Αν όλα αυτά που γράφουν, είναι αλήθεια. Γιατί έχουμε συνηθίσει με ψεύτικα τρομοκρατικά χτυπήματα στη Βοστόνη, έχουμε με ψεύτικα τρομοκρατικά χτυπήματα στο Μαϊάμι, στη Νέα Υόρκη και σε άλλε πόλει του κόσμου. Στο Λονδίνο, στη Γαλλία, όλε αυτέ τι γελιώτε, τη τις τι τις τρομοκρατικέ των αποστατών, τι χρεώνουν κάπου. Εάν όλα αυτά είναι αλήθεια, που κατά 99% είναι ψεύδι, και είναι συνηθισμένο το γεγονό μπήκε και λέει και σκότωσε στο σχολείο. Μάλιστα. 17 χρονών είχε δικά του όπλα. Μάλιστα. Αφού το κράτο του έδωσε όπλα, γιατί του έδωσε το όπλα. Για να σκότωσε, του έδωσε. Του έδωσε το όπλα. Να κάνει σκοποβολή. 17 χρονών παιδί και τα έχει τα όπλα από πότε, από το 13. Από τα πήρε τα όπλα. Μάλιστα. Εάν το κράτο δεν μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια και δίνει οπουδήποτε κατά το δοκού για να εξυπηρετήσει τους του αλότερου σκοπού του. Αυτή είναι η τρομοκράτηση πραγματική. Ωστόσο όμω, αυτό που θα σχολιάσω εγώ τώρα, το Αμερικανάκι έγινε Έλληνα, έτσι. Α, είναι Έλληνα. Δεν είναι Αμερικανάκι. Δηλαδή, όπω είναι στην Αμερική και έχει Αμερικάνικο διαβατήριο, δεν είναι Αμερικανό. Έτσι δεν μα λέτε. Εδώ δίνετε ηθαγένειε σε άτομα που δεν είναι καν όχι μόνο σε DNA, αλλά ούτε σε εμφάνιση. Καταλαβαίνετε τι εγκλήματα κάνετε στη χώρα μα στην Ελλάδα. Δίνετε ηθαγένειε, προσπαθείτε τουλάχιστον, όλε αυτέ θα κυρωθούν. Και όπως έχω ξαναπεί, η θαγένεια είναι η γραμμή αίματος της πατρούας ουσία. Τι δουλειά έχουν αλλοεθνείς, επίλυδες και αλλογενείς, με τη γραμμή αίματος τη δικιά μας. Η υπηκότητα μπορεί να δώσει. Και θα δούμε και αν πρέπει να δώσει γιατί δεν έχει υπηκότητα. Από ποιο που τη δίνεις. Χρειάζεσαι κόσμο. Υπάρχουν χώρες που για να τις κατοικήσουν, ανοίξουν τα σύνορά τους και φέρνανε κόσμο. Ε, ο Καναδάς για να κατοικηθεί. Δεν υπάρχουν Καναδοί. Είναι ένας αχταρμάς ανθρώπου. Και ανοίγουν τα σύνορα λοιπόν και καλούν ένα κόσμο από την Κίνα. Του δίνουν δάνεια, του φτιάχνουν σπίτι και φέρνουν κόσμο για να βγάλουν πληθυσμό στον Καναδά. Δεν έχει κάτι ο Καναδά. Καναδού έχει ο Καναδά. Αν εξαιρέσει κάτι σαξόφατσες, αγγλόφατσε, Έλληνε και μία μίξη, δεν έχει κάτι. Υπάρχει ο Καναδό. Από πότε υπάρχει ο Καναδό. Ή ο Αμερικανό. Ο Αμερικανό. Και την είπαμε για Αμερική. Από γύπτο, να αγίφτουν, να πούμε ναύτη, τον Αμερικάνο. Δεν τρεπόμαστε λίγο ρε παιδιά. Αλλά ωστόσο, αυτό τώρα γίνει Έλληνα. Μπράβο. Οπότε οι Έλληνε είναι μακελάριδε. Ρε να ζώα. Δεν τρέπεστε λίγο με όλε αυτέ τι δυσφημίσει. Από πού είναι Έλληνα, του κάναμε τη γεννή ότι είναι Έλληνα. Όσο Έλληνε είναι και ο Παπαντρέο, έτσι. Όσο ναι. Έλληνα είναι και ο Μητσοτάκη. Ο Κοτσιά. Ο Τσίπρα. Και άλλα ονόματα. Ή να φανταστούμε ότι όποιο όποιος έχει εβραϊκό όνομα που του έχετε καρφώσει, είναι εβραίο, έτσι, έτσι δεν το λέτε, Αφού είναι δικό μα όνομα. Αλλά τώρα έγινε Έλληνα. Δεν έγινε Αμερικανό. Είναι, είναι Έλληνα αυτό τώρα. Για δείτε λοιπόν πώ κάνουν την προπαγάνδα. Για δείτε πώ κάνουν την αντινόηση στι μου. Αυτά τα παραδείγματα είναι για να δούμε ότι τώρα τελικά είναι Έλληνα στο Τέξα. Έφυγε από την Ελλάδα και μπήκε εκεί και έκανε ζημιά. 7 γενιέ εκεί και δεν ξέρουμε καν είναι Έλληνα. Επειδή λέγεται Δημήτριο Παγουρτζή, παρατσούκι είναι το ένα. Και οι Αμερικανοί όλα παρατσούκια έχουν και όλα τα παρατσούκια του πλανήτη τα έχουμε φορέσει εμεί. Δεν έχει καμία σχέση με Έλληνα. Και να μην ξαναπροσβάλλουν τον Έλληνα γιατί σημαίνει άνθρωπο. Πρέπει να, το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έλλην σημαίνει ο άνθρωπο. Και από την ώρα που μπει σε τεράστια τέτοια κατάπτωση δεν είναι άνθρωπο. Δηλαδή δεν είναι Έλλην. Άρα δεν υπάρχει κανένα Έλληνα Μακελάρη. Και τα ελληνικά ονόματα δεν τα ξεχωρίσουμε με τη Χαζαρίλα ούτε με την τη Δημήτρη Παγουρτζή και κάθε αυτά τα ονόματα που μα έχουν βάλει και μα έχουν επιβάλει χιλιάδε χρόνια. Πραγματικά πρέπει να αρχίσουμε να ντρεπόμαστε με όλα αυτά τα γελία ονόματα που μα έχουν καρφώσει και που δεν σημαίνει τίποτα το όνομά μα. Και μα μαφτίζουν όλε αυτέ τι γελιότητε των χαζάρων αυτών υπανθρώπων. Α τα κρατήσουν να τα χωράνε αυτοί αφού του αρέσουν. Εμεί δεν έχουμε καμία δουλειά και δεν έχει τίποτα με ανθρώπινο μέσα του. Τα ελλάνια ονόματα πάντα είχαν μια έννοια που πραγματικά έβγαζαν. Τι ακριβώ, ποια έννοια κρύβει το κάθε ελάνιο όνομα. Γι' αυτό και τα απαγόρευσαν όλε οι θρησκείε. Σπάνια ακούγονται κάποια ονόματα. Γι' αυτό και μετά αφού δεν μπορούσαν α, να, το, να το αποστομώσουν τελείω. Τι έκανα. έβγαζαν Αγίου. Έχουν βγάλει όλου του φιλόσοφου, όλου του ήρωέ μα, του έχουν βγάλει Άγιου. Φτάσαμε σε επίπεδο τώρα. Είδα κάποια στιγμή έναν ανώμαλο που είχε πάει στη Βουλή και ανυπομονούσε να ακούσει ότι θα βγει νόμο να υιοθετήσει παιδί Τζέισον. Τώρα τι σχέση έχει ο, ο Άσονα με τον Τζέισον. Αλλά βέβαια είναι κλεμμένα, δεν έχουν και τίποτα. Στα έχουν κλέψει όλα. Τα έχουν παραποιήσει. Ουσιαστικά θέλουν να πούνε οι Άσονα. Τι δουλειά έχει ο Άσονα με τον Τζέισον. Και αυτό το Λούγκραν να το τον λένε Τζέισον. Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι αγητεία. Και μέχρι πού θα τα αφήσουμε αυτό μόνο. Τεράστιε κληρονομιέ τι αφήνουμε και τι τσολοπατάνε αυτά τα καθήκια. Δεν πρέπει να του σταματήσουμε. Αλλά πώ θα του σταματήσει όταν έχει φορέ τα δικά του ονόματα. Και βγαίνει σε μια γωνία και λε Γιάννη και γυρίζουν 70. Όπω και να έχει, το ήθελα να σχολιάσω. ότι τελικά ο Μακελάρη είναι Έλληνα τώρα. Δεν είναι Αμερικανό. Ενώ άμα. Είναι Έλληνα τώρα. Τώρα που έγινε Μακελάρη είναι Έλληνα. Και οι Έλληνε είναι Αυτή την προπαγάνδα πρέπει να τη σταματήσουμε. Και να μην ξανανεχτούμε τίποτα. Και από πού είναι Έλληνα, και αφού έχει Αμερικάνικο διαβατήριο, και τι έχει. Ναι, εμεί δεν δώσαμε όπλο. Και όλα αυτά τα παιδιά, τα μικρά που βλέπουμε, αν είναι αλήθεια έτσι, γιατί 99% είναι ένα ψεύτικο περιστατικό, Σαν όλα αυτά, μέσα στα χρόνια που στείλουν, για να, σε κρατούν πάντα σε φόβο και σε τρομοκρατία. Αλλά ωστόσο, είναι χιλιάδε τα ευρύδια που έχουν αμολύσει αυτά τα ζωντόβολα και σήμερα τα έχουν προσαρμόσει στι πολιτείε μα. Άρα δεν ξέρει με ποιον έχει να κάνει και ποιο είναι δίπλα σου. Επειδή έχει όνομα, να του δώσει όνομα είναι και σου λέει ναι, και ποιο ξέρει ποιο είναι. Και ειδικά σε μια Αμερική που κανεί δεν ξέρει κανένα. Είναι ο κανένα όλοι. Αγωνιστικού χαιρετισμού. Αυτό ήθελα να σχολιάσουμε.